Τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ίδιο θέμα θα παραμείνουμε και θα πάμε να συνδεθούμε με την Γερμανία και συγκεκριμένα με τη Φραγκφούρτη. Εκεί θα συναντήσουμε τον διδάκτορα κοινωνικών επιστημών του Παντείου Πανεπιστημίου, τον Θεοφάνη Μαλκίδη. Κύριε Μαλκίδη, καλησπέρα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον Ελληνισμό, όπου γης, όπου υπάρχουν Ελληνίδες και Έλληνες από τη διασπορά εδώ, για όλη τη διασπορά, για όλον τον Ελληνισμό. Χρόνια πολλά και σε εσάς. Μια πολύ σημαντική, μια πολύ μεγάλη μέρα για την Ελλάδα ξημερώνει αύριο. Το ξέρω ότι θα μπορούσατε πολλές ώρες να μιλάτε για τη συγκεκριμένη ημέρα, αλλά αν έπρεπε να συγκεντρώσουμε έτσι τα πιο σημαντικά στοιχεία, αυτά που θα έπρεπε να γνωρίζει κάποιος, ποια θα ήταν αυτά? Να ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι για 600 χρόνια, και πρέπει να το λέμε αυτό, η Θράκη, η Μακεδονία και άλλες περιοχές ήταν για 6 αιώνες υπόδουλες, και για 500 και για 400 χρόνια ο υπόλοιπος ελληνισμός βίωσε μια πραγματικά δύσκολη, επώδυνη και τραγική περίοδο, η οποία πολλές φορές ήταν και η συνέπεια για να απολεστεί και η ταυτότητα αλλά και η πίστη. Όταν όμως αποφάσισαν οι Έλληνες, ξεκινώντας από τη διασπορά, ξεκινώντας από τις πατρίδες όπου βρέθηκαν προκειμένου να αναζητήσουν καλύτερη διέξοδο για αυτούς και για τα παιδιά τους. Έτσι λοιπόν το 1815 η Φιλική Εταιρεία και 6 χρόνια αργότερα ο Αλέξανδρος Ψηλάντης ξεκίνησαν αυτό το οποίο φαινόταν αδιανόητο, αυτό που φαινόταν λίγο πολύ ως μια τρέλα ή αυτό το οποίο η Ιερά Συμμαχία, οι τότε ηγέτες της Ευρώπης πίστευαν ότι δεν μπορεί κανείς λαός να το πετύχει. Πράγματι με την καθοδήγηση φωτισμένων ανθρώπων, ανθρώπων της Εκκλησίας, ανθρώπων της εκπαίδευσης, ανθρώπων που είχαν μια στιβαρή σχέση με την εθνική άμυνα, με την αντίσταση, γενικότερα με την ελευθερία, αποφάσισαν να κάνουν αυτό το οποίο τελικώς οδήγησε μετά από 8 χρόνια σκληρού αγώνα και ενός εκατομμυρίου σχεδόν θυμάτων να οδηγήσει τους Έλληνες και τις Ελληνίδες στην ελευθερία. Και πραγματικά είναι και μια ευκαιρία οι μέρες αυτές, οι στιγμές αυτές, όχι απλώς να θυμόμαστε με έναν τρόπο, αν θέλετε, μόνο σε επίπεδο λιτανίας ή αν θέλετε μη παραγωγικής και δημιουργικής μνήμης, αλλά αντίθετα αυτές τις στιγμές, αυτές οι μέρες να μας δίνουν και ένα μήνυμα για το παρόν και για το μέλλον. Μένοντας λίγο στο κομμάτι της Θράκης, κύριε Μαλκίδη, αξίζει να σημειώσουμε ότι η συμμετοχή των Θρακών υπήρξε πολύτιμη στους αγώνες, μέχρι και το μακεδονικό αγώνα, τόσο από τη στεριά όσο και από την θάλασσα. Ήταν πάντα παρόντες οι Θράκες, έτσι? Έτσι δεν είναι, και πρέπει να το επαναλαμβάνουμε αυτό συνεχώς και κυρίως να το δείχνουμε στις νέες γενιές. Το γεγονός ότι και οι Θράκοι πήρε μέσα στην Επανάσταση, όπως πήρανε και άλλα κομμάτια του ελληνισμού, τα οποία είναι εξίσου παραγνωρισμένα με την ιδιαίτερη μας πατρίδα, όπως είναι ο Πόντος, όπως πολύ σωστά αναφέρω τη Μακεδονία, είναι καλό να το συσχετίζουμε με το πώς τελικά ο ελληνισμός και όλος ο ελληνισμός βρέθηκε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές να αναζητήσει την ελευθερία του. Δεν είναι μόνο οι πάνω από 50 επαναστάσεις, οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια της Επανάστασης μόνο εδώ στη Θράκη. Δεν είναι μόνο το ολοκαύτωμα της Αμοθράκης. Δεν είναι γενικώς η συμβολή των Θρακών σε όλα τα επαναστατικά κινήματα, όπου και αν υπήρξαν, ακόμα και πριν το 1921. Και φυσικά να αναφέρω το γεγονός ότι πρόσωπα αλλά και συλλογικότητες και φορείς των Θρακών πήραν μέρος από το Μεσολόγγι μέχρι τους αγώνες στα νησιά και από τη Ρούμελη μέχρι το Μοριακή. Είναι καλό να το επαναλαμβάνουμε και κυρίως να το αναδεικνύουμε, πόσο μάλλον όταν η ιδιαίτερη μας πατρίδα έχει ένα από τα μεγαλύτερα ολοκαυτώματα, αυτό της Αμοθράκης, την 1η Σεπτεμβρίου του 1921. Το οποίο σχεδόν εξαφάνισε το νησί και φυσικά μαζί με τα άλλα ολοκαυτώματα συνιστούν την συμβολή του άμαχου πληθυσμού των γυναικοπαίδων στον εθνικό απελευθερωτικό μας αγώνα. Στον λόγο σας νωρίτερα αναφέρατε τη μνήμη, αναφέρατε και την νεολαία. Πριν ακριβώς από την συνέντευξή μας έπαιξε το ρεπορτάζ που γίνεται κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες. Ουσιαστικά το ρεπορτάζ Παύλα Γκάλοπ στους νέους ανθρώπους για να τους ρωτήσουμε τι, αν ξέρουν, αν γνωρίζουν τι σημαίνει η αυριανή ημέρα. Οι περισσότεροι από αυτούς, τουλάχιστον στο δικό μας ρεπορτάζ, δεν γνώριζαν. Πιστεύετε ότι είναι ελλιπής η ενημέρωση που γίνεται στα σχολεία και γενικότερα στην κοινωνία? Θα έπρεπε να γίνει, θα μπορούσε μάλλον να γίνει κάτι περισσότερο? Πιθανά ναι. Εκτιμώ όμως ότι η βάση της κοινωνίας μας είναι η οικογένεια. Εκτιμώ επίσης ότι η οικογένεια θα μπορούσε να κάνει πάρα πολλά πράγματα τα οποία το σχολείο είτε γιατί δεν προλαβαίνει, είτε γιατί υπάρχουν άλλες προτεραιότητες, καλές ή κακές, άσχημες ή όχι. Είναι καλό να αναδεικνύεται η ιστορία μας μέσα από την οικογένεια. Αν αυτό τεθεί ως βάση, αν αυτό προχωρήσει μέσα από το κύτταρο, το βασικό της κοινωνίας μας, μπορούμε να πετύχουμε πολλά. Πιθανό είναι επίσης το γεγονός ότι οι νεολαίοι μας δεν ενδιαφέρουν με τον τρόπο
με τον οποίο προβάλλεται η ιστορία ή ακόμα και αναδεικνύεται, πόσο μάλλον όταν διδάσκεται. Και φυσικά το γεγονός ότι οι ανθρωπιστικές κοινωνικές επιστήμες, πόσο μάλλον η ιστορία, είναι στο περιθώριο όταν βλέπετε πάρα πολύ καλά ότι προβάλλονται άλλα πρότυπα, άλλα σύμβολα, πόσο μάλλον άλλα καταναλωτικά δεδομένα τα οποία δυστυχώς αποπροσανατολίζουν και δεν δίνουν τη δυνατότητα στους νέους και στις νέες να γνωρίσουν ιστορία. Άρα λοιπόν, μια σειρά από τέτοια ζητήματα είναι καλά να τα ξαναδούμε, κυρίως όμως να δούμε πώς πρέπει να πιάσουμε το νήμα από την αρχή, εκεί που κόπηκε, έτσι ώστε οι ιστορικές στιγμές, τα ιστορικά δεδομένα, πόσο μάλλον ο αγώνας για την ελευθερία, που πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός, είναι η οντολογία του σύγχρονου ελληνισμού, να την ξαναβάλουμε όχι απλώς στη ζωή μας, αλλά στη σκέψη μας, στο λόγο και στην πράξη μας. Και σε αυτό που αναφέρετε με τα λάθος πρότυπα, πολλές φορές φταίμε και εμείς, και λέγοντας εμείς εννοώ γενικότερα τα μέσα ενημέρωσης και πλέον και όλα τα δίκτυα, τα social media κτλ. Έτσι. Δεν είναι άστοχη η παρατήρησή σας, με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Παρ' όλα αυτά, είναι καλό να γνωρίζουμε ότι δίπλα σε αυτά τα πρότυπα, τα οποία πολλές φορές αντιπροσωπεύουν και το κενό και το τίποτα, βρίσκονται και σημαντικές προσωπικότητες ή σημαντικές στιγμές που καλό είναι από αυτές να αντλούμε πρότυπα, συμβολισμούς και οτιδήποτε άλλο συνιστά την ανθρώπινη μας ύπαρξη. Όπως γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός το 21, το οποίο ούτε σε λίγα λεπτά, πόσο μάλλον οι χιλιάδες σελίδες που έχουν γραφτεί γι' αυτό, δεν μπορούν να το απεικονίσουν. Ωστόσο, μπορεί να μας εμπνεύσει και να μας οδηγήσει και στο παρόν αλλά και στο μέλλον. Στην αρχή της σύνδεσής μας αναφέραμε ότι είσαστε στην Γερμανία και στη Φραγκφούρτη. Ξέρουμε ότι οι Έλληνες της Διασποράς πάντα ζουν λίγο διαφορετικά από εμάς αυτές τις ημέρες, λίγο πιο έντονα θα λέγαμε, μάλλον πολύ πιο έντονα. Πώς λαμβάνετε εσείς, ποια μηνύματα λαμβάνετε όντας εκεί στην Γερμανία? Έχω βρεθεί πάρα πολλές φορές στο εξωτερικό τέτοιες μέρες και μπορώ να σας πω εμπειρίες μου, οι οποίες είναι πραγματικά από συγκινητικές μέχρι συγκλονιστικές. Δηλαδή, ο ανθρώπινος βίος ή η ανθρώπινη σκέψη πολλές φορές δεν μπορεί να τα κατανοήσει, γιατί πραγματικά ζει ή, αν θέλετε, ξαναζεί τις στιγμές που έζησαν χρόνια πριν οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήρθαν είτε για να αναζητήσουν καλύτερο αύριο, αλλά κυρίως για να εργαστούν. Τέτοιες όμως δυσκολίες, οι οποίες βρίσκονται, για παράδειγμα, τέτοιες μέρες γίνονται παρελάσεις από την Πέμπτη Λεωφόρο της Νέας Υόρκης μέχρι τη Μελβούρνη. Και από εδώ, από την καρδιά της Ευρώπης και της Γερμανίας, στη Φραγκφούρτη, μέχρι οποιοδήποτε σημείο της διασποράς βρίσκονται Ελληνίδες και Έλληνες. Είναι πραγματικά μια όμορφη στιγμή να κατανοήσω ότι οι Έλληνες και οι Ελληνίδες, παρότι βρέθηκαν εδώ προκειμένου να αναζητήσουν δουλειά, με σφιχτά ωράρια, με δύσκολες συνθήκες εργασίας, πολλές φορές και με ρατσισμό, πολλές φορές και με δεδομένα τα οποία τα έζησαν όχι μόνο οι ίδιοι, αλλά και οι γονείς τους, αλλά και αυτοί οι οποίοι βρέθηκαν πριν από αυτούς, εντούτοις θυμούνται. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έκτισαν πρώτα το σχολείο και μετά την εκκλησία, ή πρώτα την εκκλησία και μετά το σχολείο, προκειμένου να σηματοδοτεί την ελληνικότητά τους, να σηματοδοτεί τέτοιες μέρες, όχι μόνο τις 25 Μαρτίου, όχι μόνο το 21, αλλά ό,τι σημαίνει η Ελλάδα. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό που λένε ότι στην ξενιτιά αισθάνεσαι δύο φορές Έλληνας, πραγματικά εδώ το αισθάνεσαι όχι μόνο δύο φορές, αλλά πάρα πολλές φορές. Βρέθηκα μετά από πρόσκληση των Ποντίων, των Θρακών, των Μικρασιατών για να μιλήσω ακριβώς για αυτές τις άγνωστες στιγμές των συμπατριωτών μας, οι οποίοι συνέβαλαν δικό τους αγώνα αλλά και με το αίμα τους στην απελευθέρωση και γενικώς στην παλιγενεσία μας. Είναι, αν θέλετε, και μια μαρτυρία ενός ανθρώπου ο οποίος έρχεται εδώ όχι απλώς για να δώσει γνώσεις, αλλά κυρίως να πάρει ελληνικότητα, η οποία πολλές φορές στην Ελλάδα, στον ελλαδικό χώρο, δεν υφίσταται, δεν υπάρχει, ή αν θέλετε, δεν υπάρχει με αυτή τη θέρμη, με αυτό το θάρρος, με αυτή την όμορφη προσέγγιση της ελληνικότητας που υπάρχει εδώ στη Διασπορά. Χρόνια πολλά και πάλι σας ευχαριστούμε πολύ. Παρακαλώ, γεια σας, να είστε καλά, χρόνια πολλά σε όλες και όλους.